Τα μηχανάκια έχουν μπει στην καθημερινότητα αρκετών μαθητών, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν το οδικό περιβάλλον και τη θέση του μοτοσυκλετιστή σε αυτό. Και όλα αυτά στο πλαίσιο δράσης στο 4ο Γέλ Ηρακλείου, που υλοποιήθηκε από εκπροσώπους του Ελληνικού Ινστιτούτου Μοτοσυκλέτας, Μοτοθέσεις, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φύλων Μοτοσυκλέτας Κρήτης. Ούτως ώστε να μπορέσουν μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας που προάγουμε πάνω στο μοτοσυκλετισμό και μέσω του μοτοσυκλετιστού να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν μια κουλτούρα πάνω στο τι είναι η μοτοσυκλέτα και πώς μπορώ να την οδηγήσω με ασφάλεια. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, γιατί η μοτοσυκλέτα και η κυκλοφορία της μοτοσυκλέτας είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε και εμείς καθημερινά με τους μαθητές μας, οι οποίοι έρχονται με τα μηχανάκια. Θεωρήσαμε λοιπόν πολύ καλό, μετά από πρόσκληση τη Λέσχης Μοτοθέσης και του κυρίου Καλιτσουνάκη, να οργανώσουμε αυτή τη δράση στο σχολείο μας, προκειμένου τα παιδιά και οι μαθητές μας να έχουν μια καλύτερη ενημέρωση και το πώς θα πρέπει να καβαλάνε τις μηχανές τους με ασφάλεια. Στόχος της δράσης, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας του μοτοσυκλετιστή και των άλλων καθημερινών χρηστών του δρόμου. Οι οδηγίες που δίνονται στα παιδιά καταρχήν είναι να ξεχωρίσουμε τι είναι ο δρόμος και τι είναι η πίστα. Ο δρόμος είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον από ό,τι έχει η πίστα. Βλέποντας λοιπόν και έχοντας κάποιες προσλαμβάνουσες τα παιδιά, βλέποντας αγώνες, θεωρούν ότι και ο δρόμος είναι πίστα. Αυτό λοιπόν σαφώς. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτιστο που πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι διαφορετικό. Μαθητές ενημερώθηκαν για τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τους μοτοσυκλετιστές, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εκπαίδευση και στην αυξημένη προσοχή στους δρόμους, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι μοτοσυκλετιστές είναι αόρατοι ανάμεσα σε μεγάλα οχήματα. Ξεκινάμε από την κορυφή. Είναι το κράνος. Προχωράμε στο μπαφ εδώ πέρα, το οποίο προστατεύουμε το λαιμό, προχωράμε στο μπουφάν που έχει ειδικά προστατευτικά σε αγκώνες και σε ώμους και σε πλάτη και σε στήθος όταν κάνουμε ιδιαίτερα αθλήματα, και κατεβαίνουμε στη ζώνη μέσης που μας προστατεύει σε κάποια πράγματα, πατελόνι και οπωσδήποτε ειδικά παπούτσια, αλλά φυσικά και γάντια. Δεν αφήνουμε κανένα μέρος του σώματός μας απροστάτευτο.